ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Έχω την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσω το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής στο νομό Καστοριάς. Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα δώσει τη μάχη για τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου δυναμικά, μαχητικά, με στόχο την επανάκαμψη και την επανασυσπήρωση δυνάμεων στον χώρο του Κινήματος Αλλαγής, ενός πολιτικού φορέα, ενός χώρου ο οποίος εκφράζει την κοινή λογική. Γι' αυτό και η καμπάνια μας στη χώρα, αν θέλετε, πανελλαδικά, έχει κεντρικό σύνθημα, θα το δείτε βεβαίως και στα έντυπα φυλάδια μας, ότι η λογική επιστρέφει. Είναι βασικό ζητούμενο στη χώρα, με αυτά τα οποία πέρασε τα τελευταία χρόνια, να επιστρέψει η κοινή λογική στην πολιτική και στην καθημερινότητα. Είναι βασικό ζητούμενο στη χώρα να μπορέσει και πάλι να συνεννοηθεί όλο το φάσμα των σοβαρών και σκεπτόμενων πολιτικών δυνάμεων, ούτως ώστε η επόμενη μέρα να μας βρει σε πολύ καλύτερη αφετηρία και σε κάθε περίπτωση χωρίς παιχνίδια εξουσίας, τα οποία θα έχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν και πάλι τη χώρα σε ακυβερνησία, βεβαίως και την οικονομία σε αποσταθεροποίηση. Με χαρά θέλω να σας πω ότι το ψηφοδέλτιό μας στην Καστοριά δώσαμε καταρχάς μία μάχη να κάνουμε ένα ψηφοδέλτιο στην Καστοριά από ανθρώπους οι οποίοι είναι εδώ, ζουν εδώ, είναι καθημερινά μέλη της κοινωνίας της Καστοριάς, είναι ενεργά μέλη, και το λέω αυτό διότι αν δείτε γύρω σας σε υπόλοιπα ψηφοδέλτια άλλων κομμάτων, θα δείτε ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία τα παρατηρούν, τα οποία δεν είναι καν από εδώ, δεν είναι καν στην Καστοριά, δεν ψηφίζουν καν στην Καστοριά. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με χαρά λοιπόν έχω να σας πω και με αλφαβητική σειρά θα σας παρουσιάσω ότι το ψηφοδέλτιό μας απαρτίζεται από τους εξής. Από την κυρία Διαμαντοπούλου Κωνσταντίνα, από το Βογατσικό, μία αγωνίστρια της ζωής, μία γυναίκα η οποία έχει μάθει μέσα από το επάγγελμά της να κάνει προκοπή οικονομική, κοινωνική, οικογενειακή, δίνει τη μάχη της κάθε μέρα, κατακτά το μισθό της κάθε μέρα για να μεγαλώσει τα παιδιά της, να τα σπουδάσει και βεβαίως η οικογένειά της να είναι σε πρώτο βαθμό, σε κεντρικό ρόλο και να μπορέσει η γυναίκα να ανταποκριθεί. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που στρατεύεται μαζί μας στην περίπτωση αυτή και σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Αμέσως μετά είναι ο Θεοφύλακτος Ζυμπίδης. Ο Θεοφύλακτος Ζυμπίδης είναι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι πάρα πολύ ενεργός χρόνια τώρα με θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και τη γενικότερη πολιτική και στο χωριό του στη Μεσοποταμία και ευρύτερα στην περιφέρεια της Καστοριάς, και όχι μόνο, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία. Θέλω να σας πω ότι διετέλεσε αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, παιδείας και πολιτισμού στην απελθούσα περιφερειακή αρχή του κυρίου Καρυπίδη και βεβαίως η θητεία του στη συγκεκριμένη περιφερειακή αρχή κρίνεται ως επιτυχημένη. Τρίτος υποψήφιος είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος, και τον ευχαριστώ που είναι και σήμερα μαζί μας, που μπόρεσε να τα ανταπεξέλθει, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν τρεις τετραετίες αυτοδιοικητικός, διετέλεσε αυτοδιοικητικά πρόεδρος της κοινότητας των Κορεστίων και βεβαίως του νέου οικισμού στα Κορέστια και βεβαίως και αντιδήμαρχος τουρισμού στην απελθούσα δημοτική αρχή του Ανέστη του Αγγελή. Τέλος είναι η Αθηνά Τσαλουκίδου, η οποία προέρχεται από το χώρο μας από πολύ μικρή, από τότε που ανδρώθηκε βρίσκεται στον χώρο του Πασόκ. Αμέσως μετά ήταν στο Κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου, όπου διετέλεσε και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του Κηδισό, αλλά και γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του Κηδισό. Με τα πρόσωπα αυτά θα δώσουμε τη μάχη τις επόμενες μέρες, ούτως ώστε να πετύχουμε όσο το δυνατόν το καλύτερο και μεγαλύτερο αποτέλεσμα πολιτικά στο νομό Καστοριάς. Είναι, θέλω να πω επίσης, πολύ σημαντικό, και θέλω να πάμε και λίγο στη γενικότερη πολιτική σκηνή, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το κίνημα αλλαγής καλείται σε συνθήκες αντίξωες, υπό την έννοια ότι προέρχεται η χώρα μετά από ευρωεκλογές, μετά από δημοτικές και περιφερειακές εκλογές οξίας αντιπαράθεσης και πολύ μεγάλης πόλωσης. Έχει καταφέρει λοιπόν το κίνημα αλλαγής να παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα, το πολιτικό του σχέδιο, το σχέδιο Ελλάδα. Όλο αυτό είναι μια απάντηση στο αν υπάρχει ή δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Διότι είδαμε με λύπη αυτά τα 4 χρόνια τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρίστανε την αριστερά, γιατί επί της ουσίας ήταν πιο δεξιά και την παραδοσιακή δεξιά της χώρας. Βεβαίως τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν στην κυβέρνηση και στα ψηφοδέλτια του σήμερα το αποδεικνύουν περίτρανα αυτό. Επί της ουσίας λοιπόν να εφαρμόζει μια άκρος φιλελεύθερη πολιτική, να φτωχοποιεί λαϊκά στρώματα εκ νέου και να δημιουργεί μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και μεγάλες κοινωνικές αντιξότητες.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα όπου η μεσαία τάξη, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας για όλα τα ζητήματα, είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, από τη φοροδοτική της ικανότητα μέχρι και την παραγωγική της ικανότητα, έχει βαλθεί και έχει χτυπηθεί ανελαίητα από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, χωρίς να υπάρξει ούτε ένα αντίμετρο, ούτως ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί, ούτως ώστε να μπορέσει να επανεπενδύσει και να μπορέσει να αποφύγει μεγάλους φόρους για να είναι ενεργή πραγματικά στην ελληνική κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, είδαμε μια κυβέρνηση η οποία όλο αυτό το υπερπλεόνασμα το οποίο συμφώνησε προσπάθησε να το διαθέσει δημιουργώντας μόνο και μόνο πελατειακή λογική. Και το λέω αυτό για ένα λόγο. Το λέω αυτό γιατί ζούμε πλέον εδώ και μια τετραετία στο χορό και στη δίνη όλων των επιδομάτων. Δεν είμαστε προφανώς αντίθετοι σε επιδόματα τα οποία είναι αναγκαία να δοθούν και βεβαίως πρέπει να δίνονται επιδόματα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, με κριτήρια σωστά, με κριτήρια σοβαρά, όμως το κοινωνικό επίδομα συνεπάγεται και κοινωνική προσφορά. Διότι σε διαφορετική κατάσταση δημιουργεί κάστα ανθρώπων οι οποίοι κάθονται στο σπίτι τους, είναι αντιπαραγωγικοί, δεν δουλεύουν, δεν προσφέρουν, αλλά παράλληλα αμείβονται. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία προκύπτουν και απορρέουν από τις ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές που έχουμε και βεβαίως με το κυβερνών κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και βεβαίως με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι συγκεκριμένα τα ζητήματα τα οποία έχουμε βάλει ως κίνημα αλλαγής στο πρόγραμμα Ελλάδα και είναι πολύ καθαρά. Θα πρέπει να ενισχυθεί η μεσαία τάξη, θα πρέπει να ενισχυθούν οι νέοι γονείς, θα πρέπει να ενισχυθεί ο αγροτικός τομέας και η αγροτική παραγωγή και βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε, να καταλάβουν όλοι, γιατί οι προτάσεις μας είναι πολύ συγκεκριμένες, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να τις εξειδικεύσουμε και βεβαίως θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η επιλογή στο κίνημα αλλαγής, η επιλογή συστράτησης με το κίνημα αλλαγής είναι μια επιλογή υπεύθυνη για την επόμενη μέρα της πολιτικής στη χώρα. Είναι μια επιλογή η οποία δεν αφήνει περιθώρια κυβερνησίας στη χώρα. Το τόνισε προχθές η πρόεδρος Φόφη γεννηματά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση στη χώρα, το κίνημα αλλαγής θα είναι εδώ, ούτως ώστε προγραμματικά σε σχέση με την αναθεώρηση του συντάγματος, σε σχέση με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά και βεβαίως σε σχέση με την επαναδιαπραγμάτευση όλων των μνημονιακών δεσμεύσεων του υπερπλεονάσματος, να συμφωνήσει και να δώσει πολύ πολύ καθαρά ψήφο ανοχής μη συμμετέχοντας στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να νιώθουν όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ελληνίδες σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει την επόμενη μέρα κυβερνησία στη χώρα, πράγμα που θα σημάνει οικονομική αποσταθεροποίηση, κοινωνική αποσταθεροποίηση και βεβαίως πολιτική αποσταθεροποίηση. Τέλος, θέλω να σας πω ότι το ισχυρό κίνημα αλλαγής είναι μονόδρομος για σκεπτόμενους πολίτες, για υπεύθυνους πολίτες, διότι σε διαφορετική περίπτωση η χώρα θα οδηγηθεί και πάλι σε νέες περιπέτειες, γιατί μας απέδειξε η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σήμερα και είναι απελθούσα, ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα το 2015, μόνο και μόνο για να κάνει τα πολιτικά της τερτύπια, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει την πολιτική της μοροφιλοδοξία, να οδηγήσει τη χώρα σε εξάμηνη παράταση της υπογραφής συμβάσεων, να οδηγήσει τη χώρα σε ένα δημοψήφισμα το οποίο εντός 12 ώρων η ίδια η κυβέρνηση δεν το τήρησε και έκανε την αιώνια κολοτούμπα που έχει συμβεί στη χώρα και βεβαίως να οδηγήσει και πάλι τη χώρα μετά το Σεπτέμβριο σε εκλογές με πολύ δυσκολότερες δεσμεύσεις έναντι των Ευρωπαίων εταίρων και με πολύ δυσκολότερα μέτρα τα οποία ακόμα και σήμερα τα πληρώνουμε και είναι αυτά του υπερπλεονάσματος. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι το κίνημα αλλαγής πιστεύει στην εθνική συνεννόηση, το έχει αποδείξει, από το 2012 και έπειτα πάρα πολύ καθαρά όταν και έκανε και τη συγκυβέρνηση τότε με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έγινε για εθνικούς λόγους, το απέδειξε και νωρίτερα όταν καλούσε την τότε αξιωματική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία να συμμετέχει στην προσπάθεια του πρώτου μνημονίου και το έχουμε αποδείξει γενικώς όλα αυτά τα χρόνια με τη στάση, την πολιτική που έχουμε τηρήσει απέναντι σε σοβαρά κοινωνικά, εθνικά και οικονομικά ζητήματα. Κλείνοντας, θέλω να πω και δύο λόγια για την Καστοριά και για τον ομό μας, όπου δυστυχώς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δυστυχώς ο νομός της Καστοριάς τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί μία οικονομική καθίζηση και κοινωνική καθίζηση άνευ προηγουμένου. Η μοναδική κινητικότητα η οποία συμβαίνει στην Καστοριά είναι καθοδική,
και δεν γίνεται τίποτα παραπάνω, δεν έχει γίνει από τη σημερινή κυβέρνηση ούτε μία νέα μελέτη, ούτε ένα νέο έργο που, δεν έχει, που να υπάρχει και να έχει σχεδιαστεί και δεν έχει γίνει ούτε, δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε ένα παλιό από όλα αυτά, και όλα αυτά εκκρεμούν και δυστυχώς τα οικονομικά και χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι του ΕΣΠΑ γνωρίζουμε όλοι ότι για τα επόμενα 3 χρόνια δεν θα υπάρχουν. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια οικονομική ασφυξία συν το χρόνο και προϊόντος βεβαίως του χρόνου, με το γεγονός ότι δυστυχώς στην Καστοριά ένας βασικός πυλώνας της οικονομικής μας δραστηριότητας, ο κλάδος της οικονομίας, περνά κατά την άποψή μας ίσως τη χειρότερη κρίση των τελευταίων 20-30 ετών. Αυτό έχει να κάνει με 2 παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι βεβαίως η κρίση η οποία διέπει τον κλάδο της Γούνας είναι καθοδική και είναι καθολική υπό την έννοια ότι αφορά όλο τον κλάδο συνολικά παγκοσμίως. Η δεύτερη, δυστυχώς ο δεύτερος παράγοντας που διέπεται από κρίση ο κλάδος εντός της χώρας μας, δηλαδή στη δική μας περιοχή, είναι η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος, τις υγιείς επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν, γιατί υπάρχουν και αυτές οι επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να μην έχει τη δυνατότητα λοιπόν ο τραπεζικός τομέας να τις χρηματοδοτήσει, να τις επαναδανειοδοτήσει. Όλα αυτά έχουν φέρει μια ασφυκτική κατάσταση στον νομό Καστοριάς. Και για να είμαστε καθαροί, η Καστοριά έχει πολύ συγκεκριμένους πυλώνες στους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί. Είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν μεγάλα έργα στον νομό Καστοριάς, τα οποία έχουν ξεκινήσει και έχουν μείνει στάσιμα, όπως παραδείγματος χάρη το φράγμα Νεστορίου και τα λοιπά δρευτικά, τα οποία έχουν μείνει όπως είχαν παραμείνει πριν το 2015. Ο δεύτερος πυλώνας βασικός είναι ο τουρισμός, όπου θα πρέπει να γίνει ένα τεράστιο σχέδιο σε συνεννόηση με το Δήμο, με τους Δήμους, με την Περιφέρεια, βεβαίως και τα κοινοβουλευτικά κόμματα του νομού Καστοριάς, το οποίο θα υπηρετήσουμε από κοινού όλοι, θα συνεννοηθούμε όλοι από κοινού, για να μπορέσουμε να το υπηρετήσουμε και να μπορέσουμε και πάλι να ανεβάσουμε την Καστοριά εκεί που πρέπει. Το τρίτο κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της Καστοριάς είναι το κομμάτι της παιδείας και του πολιτισμού. Είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Δυστυχώς χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία με τη μη αναθεώρηση του άρθρου 16 από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, όπου θα μας έδινε τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και θα μπορούσε να είναι η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή κοιτίδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φέρνοντας φοιτητές από τα ευρύτερα Βαλκάνια, από τις χώρες των ευρύτερων Βαλκανίων. Δυστυχώς αυτή η ευκαιρία χάθηκε και χάθηκε λόγω ιδεολειψιών της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Και βεβαίως το κομμάτι του πολιτισμού, πέρα από το κομμάτι της παιδείας, το οποίο είναι εξίσου πολύ σοβαρό. Και όταν μιλάμε για μια πόλη όπως είναι η Καστοριά, η οποία είναι αρχόντισσα βυζαντινού πολιτισμού και με ιστορικά μνημεία αιώνων, όλα αυτά μαζί θα πρέπει να αναδειχθούν ούτως ώστε να δώσουν στην Καστοριά μια άλλη λογική, να ανοίξουν τους ορίζοντες του νομού της Καστοριάς και να δώσουν πραγματικά την όθηση την οποία πρέπει για να δούμε την επόμενη μέρα μια άλλη Καστοριά. Εάν συνεχιστεί η ίδια πορεία, η ίδια συνεννοησία και η ίδια εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα και η ποιότητα της εκπροσώπησης αυτής, λυπάμαι, αλλά σε 4 χρόνια θα είμαστε και πάλι εδώ, θα λέμε και πάλι τα ίδια πράγματα. Απλά η Καστοριά θα έχει μειωθεί και άλλο πληθυσμιακά, όπως και γίνεται ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Νέα παιδιά δυστυχώς θα έχουν φύγει όλο και περισσότερα και το δυστύχημα θα είναι ότι αυτός ο τόπος θα έχει ερημώσει και δεν θα βρίσκει κανένας νέος άνθρωπος το κίνητρο να έρθει να μείνει εδώ. Σας ευχαριστώ.